Κυρίες βουλευτές, κύριοι βουλευτές, από την περιγραφή στα γεγονότα και στα στοιχεία που παρουσιάζονται στην επερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εύκολα μπορεί κανείς να συνάγει το συμπέρασμα ότι έχει στηθεί ένα ολόκληρο επικοδόμημα, ξεκινώντας από το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις κυβερνήσεις στη χώρα μας, την τοπική διοίκηση, τους επιχειρηματικούς ομίλους, ολόκληρος στρατός επιτελείων αδρά αμοιβόμενων, που δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σχεδιάζει το πώς θα ληστέψει πιο αποτελεσματικά την εργατική δύναμη. Και πολύ λογικό, λέμε. Αφού μέσα της και πουθενά αλλού βρίσκεται η μοναδική πηγή πλούτου. Όλα τα υπόλοιπα σχέδια, νομοσχέδια, είναι διαδικασίες για το ποιος θα τη βάλει καλύτερα στο χέρι, θα τη μετατρέψει σε κέρδος. Και αυτό μπορεί να προκύψει κατά το μέγιστο δυνατό, για μέγιστο δηλαδή κέρδος, με την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης επί 24 ώρου βάσης, χωρίς εμπόδια και με χαμηλότερη δυνατή αμοιβή. Αυτό είναι το όριο που ακριβώς θέλετε να πετύχετε για το κεφάλαιο και παλεύετε τόσες δεκαετίες, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, με το ένα νομοσχέδιο ληστείας της τιμής της εργατικής δύναμης να ακολουθεί το επόμενο. Σε αυτή την υπηρεσία δουλέψατε όλοι μαζί με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη διευθέτηση συνολικά του χρόνου εργασίας. Δούριος ύπος όμως, προκειμένου να βάλετε μπουρλότο στη σταθερή δουλειά, να πλαγιοκοπήσετε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ακόμη και τον κατώτατο, αυτό τον άθλιο κατώτατο μισθό, να συντρίψετε το εργατικό κόστος, ήταν οι ελαστικές μορφές εργασίας. Τα 2 ώρα, τα 4 ώρα, τα 6 ώρα, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η ορομισθία, τα μπλοκάκια είναι από τις πιο εμβληματικές. Και δεν τα εφαρμόσατε με στόχο τη μείωση του εργάσιμου χρόνου λόγω εκτείναξης παραγωγικότητας εργασίας, όπως είναι λογικό στις μέρες μας και έτσι θα έπρεπε να γίνει, μακριά αυτά από εσάς. Τις εφαρμόσατε για να κρύψετε και να μπορούν να εφαρμοστούν οι πιο οργιώδεις συνθήκες εργασίας, οι πιο εσχρές μορφές εκμετάλλευσης, το πιο βαρύ χτύπημα στο εργατικό εισόδημα. Πίσω από αυτά τα 2 ώρα, 4 ώρα, 6 ώρα, υπάρχουν ατελείωτες, απλήρωτες επιπλέον ώρες δουλειάς, ανασφάλιστη μαύρη εργασία, εντατικοποίηση με εκβιασμούς απόλυσης, εκβιασμούς που γενικεύονται για την επιστροφή του δώρου από εργολάβους και όχι μόνο. Τις γενικεύεται τις ελαστικές μορφές εργασίας στις ιδιωτικοποιημένες ή στις υποϊδιωτικοποίησης επιχειρήσεις, αλλά και σε όλες τις άλλες. Για απολύσεις εργαζομένων με πλήρη και σταθερή εργασία, αλλά και αξιοποίησή τους για χτύπημα και υποχώρηση των επιχειρησιακών και νωρίτερα των κλαδικών συμβάσεων. Ευρύτατη αξιοποίησή τους στις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, δημιουργώντας στρατιές εργαζομένων στα όρια της απόλυτης εξαθλίωσης και υπηρεσίες επικίνδυνα υποβαθμισμένες, καθαριότητα, τεχνικό έργο, σύστημα υγείας. Η προσφορά όλων σας σε αυτόν τον εφιάλτη που φορτώσατε στις ζωές των 2 στους 3 εργαζόμενους πλέον και με βάση τα επίσημα στοιχεία ήταν μεγάλη. 1 στους 5 εργαζόμενους δούλευε με ελαστικές μορφές απασχόλησης το 2018, από 1 στους 10 το 2013. Ευελιξία διπλασιάστηκε, δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια. 6 στους 10 νέους εργαζόμενους δουλεύουν με ευέλικτες μορφές. Το 11ο Γενάρη-Νοέμβρη του 2019, στις νέες συμβάσεις εργασίας, μόνο το 45,3% ήταν πλήρους απασχόλησης, πολλές εκ των οποίων ορισμένου χρόνου, το 42,48% μερικής, το 12,22% εκ περιτροπής εργασία. Ο σχεδιασμός σας, και πρέπει να το ξέρουν οι εργαζόμενοι για να πάρουν άμεσα τα πράγματα στα χέρια τους, προβλέπει την εξάλληψη του σταθερού ημερήσιου χρόνου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για όλους. Και βρήκατε πονηρά την ευκαιρία εν μέσω πανδημίας να κάνετε ένα μεγάλο άλμα προς αυτή την κατεύθυνση, την ώρα που ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, παλεύουν να σώσουν την υγεία και τη ζωή τους, επειδή εσείς μετατρέψατε τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας σε εμπόρευμα για λίγους, σε τάισμα και επιδοτήσεις ξενοδόχων, αεροπορικών εταιριών και κλινικαρχών. Αυτή την ώρα και πισόπλατα πάτε να φορτώσετε περισσότερη δουλειά με απλήρωτες υπερορίες στους ήδη τσακισμένους και εξαντλημένους εργαζόμενους. Αξιοποιείτε την άλλη, με αυτή την ευκαιρία την ίδια, ευρύτατα την τηλεργασία. Το προσωρινό κατά τα άλλα, το πρωτοπόρο, όπως το πουλήσατε, τεχνολογικό επίτευγμα μετατράπηκε για τους εργαζόμενους άμεσα σε εργαλείο αλλίωσης του εργάσιμου χρόνου τους, εργαλείο εντατικοποίησης, διάλυσης της προσωπικής
της οικογενειακής του ζωής, πλήγμα συνολικά για το εισόδημά τους, ζωή λάστιχο. Νέα πηγή όμως, κέρδος για τους εργοδότες. Δεν το ζητούσαν αυτό τυχαία ως Εύβοι επιχειρηματίες και τραπεζίτες επιτακτικά τα τελευταία χρόνια. Το έκανε πράξη Νέα Δημοκρατία με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να μην χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να δώσει και αυτός στα κοινά σας αφεντικά επίσης τα διαπιστευτήρια. Πρότεινε λοιπόν δέσμη μέτρων, έλεγχο της εφαρμογής τηλεργασίας από το Εργάνη, που αποψήλωσε και αυτός ως κυβέρνηση, ναι στις κάμερες στο σπίτι, αλλά υπό προϋποθέσεις, κέρδη λέει και από την εφαρμογή του για τους εργαζόμενους για να το καταπιούν αμάσιτο. Δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ χαμπάρι ότι ακόμα και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την τηλεργασία ετοιμάζουν δυνατότητες ελέγχου του βλέμματος του τηλεργαζόμενου για το κατά πόσο αυτό αποσπάται από την οθόνη την ώρα της δουλειάς. Και τι προτείνεις αυτό, τον έλεγχο από την Εργάνη? Είναι πολλά τα ωφέλη για την εργοδοσία, είναι κόλαθος για τη ζωή του εργαζόμενου. Μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια, επέκταση του εργάσιμου χρόνου, διαθέσιμη εργαζόμενη 24 ώρες το 24ωρο, μειωμένο λειτουργικό κόστος. Εντατικοποίηση στον ίδιο χρόνο περισσότερη δουλειά, με τον ίδιο μισθό. Στο σύνολό όμως, λιγότερο. Δουλειά στις διακοπές, δουλειά όταν είσαι άρρωστος, δουλειά στην άδεια λογίας, δουλειά με τα παιδιά στα χέρια. Και φορτώσου και από πάνω όλες τις υποχρεώσεις της εργοδοσίας. Μαζί, πάθε εγκεφαλικά και ανακοπές από την ένταση, μόνο μη μας απασχολήσει με αυτά, θυμάστε, με το καλημέρα της εφαρμογής της στο θάνατο της 27χρονης σε τηλεπικοινωνιακό όμιλο στη Θεσσαλονίκη από το σπίτι, που δεν πρόλαβα να τη σώσουν. Και έτσι δεν θα μπορείς απ' την άλλη να επικοινωνείς και με τους συναδέλφους σου, να συζητήσεις για τα προβλήματα, δεν θα μπορείς να οργανωθείς και να διεκδικείς το παραμικρό και μια χαρά. Οικογένεια, κοινωνικότητα, ελεύθερος χρόνος, προσωπική ζωή, προσωπικά δεδομένα, όλα χαμένα. Όλα κέρδος στις τσέπες αυτών που δεν παράγουν τίποτα. Είστε γελασμένοι, εργοδότες και πολιτικό τους προσωπικό, αν νομίζετε πως θα καταφέρετε να αποξενώσετε τους εργαζόμενους, να απομονώσετε τον έναν από τον άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στην ανάγκη των εργαζομένων για δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Τίποτα δεν θα εμποδίσει τους πρωτοπόρους αγωνιστές, τα σωματεία, να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ώστε να έρχονται σε επαφή με τους εργαζόμενους, να τους ενημερώνουν, να οργανώνουν την πάλη του κινήματος. Ένα είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουν άμεσα οι εργαζόμενοι. Ότι αυτό το σύστημα που υπηρετείτε δεν έχει από πουθενά αλλού να τραφεί, παρά μόνο από την εργατική δύναμη. Αυτή όμως, για κακή σας τύχη, είναι δική τους ιδιοκτησία. Και εμείς λέμε, όσο την αφήνουν στα χέρια αυτών που τη μετατρέπουν σε κέρδος, ό,τι παράγει αυτή θα στρέφεται εναντίον της. Θα σαπίζει και τις δικές τους ζωές, αλλά και των παιδιών τους. Αυτά που παράγει όμως, είναι σήμερα πάνω από ικανά να λύσουν όλα τις τα προβλήματα και να καλύψουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες της. Και δεν έχει κανέναν λόγο να περιμένει. Ευχαριστώ.